Τα στοιχεία μας λένε ότι 6 στους 10 κριτικούς είχαν πριν το lockdown, πριν την εκδήλωση της πανδημίας, είχαν κανονίσει κάτι για το καλοκαίρι και από αυτούς το 29% δήλωσε ότι ακυρώνει, έχει ήδη ακυρώσει τις διακοπές έχει του. Έχει ακυρώσει, Βεβαίως. Και όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται στο φάσμα της αβεβαιότητας, δεν ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν. Υπάρχουν και κάποιοι που λένε θα παραμείνω, ένα περίπου 10% θα παραμείνω στο αρχικό μου σχέδιο. Βλέπουμε εμείς τη σχετική κάρτα. Uh-huh. Βλέπουμε λοιπόν τα στοιχεία του ΕΛΜΕΠΑ και του τμήματος και της έρευνας, οποία διεξάγατε το προηγούμενο διάστημα. Πρόθεση κριτικών για διακοπές εντός 2020, ναι, αλλά δεν ξέρω ακόμα πότε, 29%. Uh-huh. Ενώ δεν έχω πρόθεση, αυτό που λέγατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, δεν έχω πρόθεση για διακοπές το 2020. Εξίσου το ποσοστό είναι το ίδιο, 29%. Ενώ υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι τι λένε, ότι θα κάνω διακοπές Ιούνιο με Αύγουστο σε ποσοστό 23%. Άλλοι μετά το καλοκαίρι και άλλοι βεβαίως τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα, ναι. Η ερώτηση που παρουσιάζεται, τα αποτελέσματα τις οποίες παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή, ήταν η αμέσως επόμενη ερώτηση που δείχνει τη γενική πρόθεση για ταξίδια αναψυχής εντός του 2020. Εδώ βλέπετε ότι ένας στους τρεις λέει ότι δεν θα κάνω κάτι, δεν έχω πρόθεση. Ναι. Υπήρχε και το στοιχείο του καλοκαιριού, αλλά σε μικρότερη ένταση, και ένα 17% που έλεγε για την περίοδο μετά το καλοκαίρι και έως τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Εδώ τα στοιχεία βέβαια είναι δυναμικά, πρέπει να το πούμε λίγο αυτό. Η έρευνα διεξήχθη την πρώτη τελευταία εβδομάδα της καραντίνας και αν κάναμε την ίδια έρευνα σήμερα ίσως να είχαμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Γενικότερα πρέπει να αναφέρεται πάντα πότε γίνεται η έρευνα, γιατί πιάνει δεδομένη στιγμή. Τι μπορεί να έχει αλλάξει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, κύριε καθηγητά? Αυτό θα μας το δείξει μια καινούργια έρευνα, αλλά ναι. Η εκτίμηση δική μου, αυτό είναι προσωπική άποψη. Ο σφιγμός. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια χαλαρότητα αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος βγήκε από το σπίτι, νιώθει λίγο πιο ελεύθερος, νιώθει ότι τα κατάφερε και όντως νομίζω ότι καταφέραμε πολλά πράγματα. Και αυτή η χαλαρότητα ίσως να έχει οδηγήσει κάποιες αποφάσεις, άντε να κάνουμε τις διακοπές μας, άντε να προγραμματίσουμε και κάτι. Ίσως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ποσοστά που θα έδειχναν πρόθεση για ταξίδι αναψυχής να είναι λίγο πιο αυξημένα σε σχέση με αυτά που δείξατε πριν από λίγο στην κάρτα. Θα δείξει όμως, γιατί μέσα στον επόμενο μήνα, ίσως η πορεία της πανδημίας να φέρει πάλι ανακατατάξεις σε αυτά τα ποσοστά. Πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πάντα τη δεδομένη στιγμή που πήραμε το δείγμα. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή, πάντως, τα ποσοστά λένε το εξής απλό για να μην μακρηγορούμε. Ένα στους τρεις μάλλον δεν θα κάνει κάτι μέσα στο 2020. Ένα στους τρεις θέλει να κάνει κάτι αλλά δεν ξέρει το πότε. Αυτό το δεν ξέρω το πότε, δηλαδή ποια χρονική περίοδο, δείχνει αβεβαιότητα, ανησυχία κτλ. Και ένα στους τρεις προσπαθεί να τηρήσει ένα αρχικό πλάνο που είχε στο μυαλό του. Αυτά που συμβαίνουν για τους κριτικούς, βέβαια, τα αποτυπώσαμε με παρόμοιο τρόπο, γιατί είναι ανάλογα τα ποσοστά, όταν συναντηθήκαμε την προηγούμενη φορά για την έρευνα που είχε σχέση με την πανδημία. Πιστεύετε ότι ο κόσμος ακόμα δεν έχει πιστεί, ακόμα και από τα μέτρα τα οποία. Γιατί προφανώς μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουμε και ως αποτέλεσμα μιας μεγάλης έρευνας που πραγματοποιήσατε, πιστεύετε ο κόσμος δεν έχει πιστεί από τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μετά την καραντίνα εποχή, δηλαδή λόγω του υγειονομικού πρωτοκόλλου? Νιώθει, ας πούμε, ο κριτικός ότι δεν τον καλύπτουν τα όποια μέτρα έχουν πάρθει από εδώ και πέρα για να μπει στη διαδικασία να κάνει διακοπές? Δεν ξέρω αν εξάγεται αυτό σαν συμπέρασμα. Ρωτάω. Υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις, η αλήθεια είναι, οι οποίες δείχνουν λίγο την τάση πάνω σε τέτοια θέματα, αλλά ήταν πολύ γενικές, όχι τόσο εξειδικευμένες. Για παράδειγμα, καταγράψαμε ένα περίπου 30% από το δείγμα μας είπε ότι η έλλειψη εμβολίου ή θεραπείας δεν θα με εμποδίσει στο να πάω διακοπές. Που δείχνει ένα στους τρεις κριτικούς, δηλαδή, έτσι, που δείχνει ότι δεν το φοβούνται και πάρα πολύ ένα στους τρεις. Υπάρχει βέβαια και υπάρχουν και τα υπόλοιπα ποσοστά τα οποία δείχνουν ανησυχίες. Είναι λίγο μεικτές οι τάσεις. Σίγουρα ο καθένας το βλέπει με βάση την εμπειρία που ένιωσε την περίοδο της καραντίνας, προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει αυτά που παρουσιάζεται κάθε μέρα με πολύ ωραίο τρόπο και τα ιατρικά δεδομένα και τα οικονομικά δεδομένα και προσπαθεί να έχει μια εικόνα για να πάρει απόφαση. Σημαντικό είναι ότι ο κορονοϊός δεν είναι ο νούμερο ένας παράγοντας για τη λήψη απόφαση για διακοπές φέτος, αλλά ο νούμερο δύο παράγοντας, με πολύ μικρή διαφορά, δηλαδή μιλάμε για μια ποσοστιαία διαφορά περίπου 7%, έτσι να δώσω μια τάξη μεγέθους, είναι τα οικονομικά. Δηλαδή υπάρχει έντονη ανησυχία αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Έχουν ισοσταθμιστεί οι παράγοντες. Δηλαδή, κορονοϊός και ρευστότητα
εισόδημα έχουν έρθει στα ίσα σχεδόν. Μα η οικονομική κρίση είναι αυτή που θα καθορίσει και σε μεγάλο βαθμό και τον τουρισμό και τον εισερχόμενο τουρισμό, δηλαδή τους πολίτες του εξωτερικού που θα επιλέξουν την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο μέσος Ευρωπαίος νιώθει ότι έρχεται μια οικονομική κρίση. Ακόμα και αν πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ καλός προορισμός γιατί κατάφερε να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό κτλ. Κτλ. Ναι. Θα δει λίγο και την τσέπη του. Θα πει ίσως να είναι καλύτερα να φυλάξω τα 1000 ευρώ που ήταν να διαθέσω για τις διακοπές μου, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει το χειμώνα. Με την ίδια λογική και οι κριτικοί σκέφτονται κάπως έτσι. Ξέρουμε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Πάμε να δούμε και το τελευταίο στοιχείο, γιατί με αφορμή το τελευταίο στοιχείο της έρευνας, το οποίο θα δούμε ευθύς αμέσως, σας έκανα και τη συγκεκριμένη ερώτηση, Παύλα, τοποθέτηση. Η πολιτεία χρειάζεται να στηρίξει οικονομικά τους ανθρώπους του τουρισμού. Έχουμε μία απάντηση πολύ και πάρα πολύ, 74%, αντιλαμβανόμενη βεβαίως όλοι τις ανάγκες και τις πληγές ταυτόχρονα που έχουν ανοίξει στο κομμάτι του τουριστικού κλάδου, ενώ οι επαγγελματίες επιχειρήσεις του τουρισμού θα διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο την πανδημία. Τι πιστεύετε, πολύ και πάρα πολύ το 36%, μέτρια οι περισσότεροι. Ακριβώς. 39%. Ένα στους τέσσερις. Ναι. Από τη μια κριτική αντιλαμβάνονται αυτό που αντιλαμβάνονται και οι Έλληνες, ότι ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας και πρέπει να στηριχθεί οικονομικά από την πολιτεία ευρύτερα. Αλλά από την άλλη, θυμίζω, ξαναλέω, ότι η έρευνα έγινε τέλος Απριλίου. Εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ αβέβαιο το τι πρόκειται να συμβεί με υγειονομικά πρωτόκολλα, αν θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία, αν θα ανοίξουν τα αεροδρόμια. Οπότε είναι πολύ λογικό να βλέπουμε ένα 4 στους 10 να λένε ότι δεν είμαι και σίγουρος ότι οι άνθρωποι του τουρισμού θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν το επόμενο διάστημα σε όσα θα προβλεφθούν. Είναι όμως και στις συζητήσεις μας, νομίζω, το βλέπουμε. Εικάζω πάντως εγώ και είναι και η προσωπική τοποθέτηση αυτό, ότι τα στοιχεία που μόλις παρουσιάζουμε, δική μου τοποθέτηση, επαναλαμβάνω, είναι ότι ανταποκρίνεται περισσότερο σε μια κανονικότητα η απάντηση αυτή που έδωσαν τότε και θα πρέπει να είναι αυτή η αλήθεια, παρότι τώρα που νομίζω και λόγω των fake news, λίγο της παραπληροφόρησης, λίγο, από πολλούς παράγοντες, νομίζω ο κόσμος έχει αρχίσει και να αμφισβητεί και να αφήνει πίσω του και τα μέτρα ατομικής προστασίας. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Έτσι. Το παρατηρούμε καθημερινά σε υπηρεσίες, στους δρόμους, σε καταστήματα. Ο κόσμος λίγο πάει να ξεχάσει το τι έχουμε περάσει, τι περάσαμε για να φτάσουμε εδώ. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά το βλέπω και εγώ δυστυχώς. Και θα ήθελα να πω, βέβαια δεν μου πέφτει λόγος, δεν είμαι επιστήμονας σε αυτό το τομέα, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε όλο ο κορονοϊός είναι εδώ. Και το κακό που μπορεί να κάνει στην οικονομία μας είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει ήδη κάνει ή από αυτό που προβλέπεται. Θα ήθελα να σας πω, επειδή είδα και ένα ρεπορτάζ που κάνατε, νομίζω, στο ραδιόφωνο χθες, σχετικά με το εμπόριο γενικότερα. Εμείς στις διαλέξεις μας προσπαθούμε να περάσουμε στους φοιτητές μας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνονται αποφάσεις. Λοιπόν, υπάρχουν οι συνθήκες του κινδύνου, του ρίσκου που λέμε, και οι συνθήκες αβεβαιότητας. Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε συνθήκες κινδύνου, γιατί στον κίνδυνο μπορείς να έχεις μια υποτυπώδη τουλάχιστον πρόβλεψη το ποιο σενάριο θα συμβεί. Δηλαδή δίνεις κάποια ποσοστά, λες 30% θα γίνει το Α ή 40% θα γίνει το Β κτλ. Όπως είναι η παγκόσμια οικονομία, αλλά και η δικιά μας και όλες οι κοινωνικές συνθήκες αυτή τη στιγμή, είμαστε σε κατάσταση αβεβαιότητας. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση εκείνων που είναι έτοιμοι να λάβουν αποφάσεις αυτή τη στιγμή. Είτε είναι φορείς της πολιτείας, είτε είναι επιχειρηματίες του τουρισμού ή εμπορικές επιχειρήσεις. Είμαστε χωρίς στοιχεία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέσα στο επόμενο πενταήμερο ακριβώς. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εδώ είμαστε βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο στοιχείο έχετε να μας δώσετε. Καλό είναι να ενημερώνουμε τακτικά τους κριτικούς πολίτες. Στο επανειδή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.